Επιστρέφουμε στην πρεμιέρα των Πανελλαδικών και πάμε να δούμε τις απαντήσεις στα σημερινά θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν βεβαίως οι υποψήφοι με τη βοήθεια της φιλολόγου Άρτεμις Πλανάκη από το Φροντιστήριο Διάκρισης. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό ξεκίνημα στα παιδιά μας. Και εύχομαι αυτή η έναρξη να τους δώσει αισιοδοξία για τα υπόλοιπα μαθήματα. το μάθημα, το θέμα το οποίο κλήθηκαν τους δίνει αυτή την αισιοδοξία, ήταν εύκολο, βατό? Μη αναμενόμενο βατό. Αυτό έχω να σχολιάσω σύμφωνα με αυτά που είδα. Φέτος τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν και σε ερώτηση λογοτεχνίας, οπότε η φιλοσοφία των θεμάτων ήταν εντελώς διαφορετική. Όμως τα κείμενα μπορούσαν να τους βοηθήσουν πάρα πολύ στο να απαντήσουν όλα τα ερωτήματα. Να το δούμε αναλυτικά. Βεβαίως. Ξεκινάμε από δύο κείμενα μη λογοτεχνικά. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την ανάγνωση, το χάρισμα του διαβάσματος και το τι προσφέρει. Και το δεύτερο κειμενάκι είχε το χάρισμα της γραφής. Σε αυτά τα δύο κείμενα, στο πρώτο μάλλον κείμενο, καλούνταν οι μαθητές να αποδώσουν περιληπτικά το νόημα. Πιο συγκεκριμένα, το Α1 ερώτημα έλεγε να αποδώσετε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους η λογοτεχνική ανάγνωση συνιστά λυτρωτική απόλαυση για τον συγγραφέα στο κείμενο 1. 60-70 λέξεις είναι η παλαιά περίληψη, η οποία έγινε ακόμα πιο σύντομη. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά έπρεπε να απαντήσουν ότι ο συγγραφέας, είναι ενδεικτικές βέβαια οι απαντήσεις, θεωρεί ότι η λογοτεχνική ανάγνωση λυτρώνει το άτομο. Με τη συνδρομή της, ο αναγνώστης εξασφαλίζει την εκούσια απομόνωση, κατά την οποία αναπτύσσει τη δημιουργικότητά του. Συγχρόνως αναβιώνει και την εφηβική του ηλικία, αλληλεπιδρά συναισθηματικά με τους συγγραφείς και ταξιδεύει πέρα από τόπο και από χρόνο μέσω της ταύτισης με τους ήρωες ανά εποχή. Τέλος, μεταλλάσσεται ψυχικά και ενδυναμώνει τις εσωτερικές του αντιστάσεις. Αυτό ήταν μια ενδεικτική περίληψη. Αμέσως μετά, ακολούθησε ένα θέμα στο οποίο τα παιδιά είναι εξοικειωμένα και αφορούσε το να επαληθεύσουν ή να διαψεύσουν με βάση το κείμενο 1 και 2 τις παρακάτω προτάσεις. Και δίπλα στο κάθε γράμμα που αντιστοιχεί κάθε πρόταση, να γράψουν σωστό ή λάθος. Και μετά να τεκμηριώσουν, αυτό είναι κάτι καινούριο, να τεκμηριώσουν την απάντησή τους με αναφορές στα κείμενα. Δηλαδή, ήθελε ένα χωρίο το οποίο επιβεβαιώνει ή διαψεύδει τη συγκεκριμένη απάντηση. Πιο συγκεκριμένα, το Α. Ο συγγραφέας του κειμένου 1 διαβάζει λογοτεχνία, κυρίως γιατί αυτή σχετίζεται με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Αυτό ήταν λάθος και θα μπορούσαν να το βρουν σε συγκεκριμένο χωρίο στην πρώτη παράγραφο, από το προσωπικά μέχρι εξωτερικά. Το Β. Ο συγγραφέας του κειμένου 1 συνήθιζε να διαβάζει προγραμματισμένα. Πάλι λάθος ήταν και το δεύτερο. Στην τρίτη παράγραφο ισχυρίζεται ότι για εμένα, που το διάβασμα ήταν μια καθημερινότητα, εξακολουθεί να παραμένει, αλλά οι περιστάσεις το καθιστούν ακόμη πιο αδέσμευτο. Το τρίτο. Το γράφιν στο κείμενο 2 χρησιμοποιείται κυριολεκτικά σε όλο το κείμενο. Πάλι λάθος ήταν. Και θα μπορούσαν να παραθέσουν από την πρώτη παράγραφο, από τότε που ο καθένας μας εισέρχεται στη ροή του χρόνου, αρχίζει να γράφει. Γράφει με στη μνήμη, γράφει με το χέρι, γράφει με τα έργα του. Μεταφορική η χρήση λοιπόν. Δέλτα. Το γράφιν στο κείμενο 2 δεν συνδέεται με ιστορικά και επιστημονικά επιτεύγματα. Λάθος και αυτό, γιατί μέσα στο κείμενο βρίσκουμε ότι μέσα στην ιστορία του κόσμου, οι φημισμένοι, οι άξιοι, οι μεγάλοι ήρωες και οι άγιοι, λέει, μέσα στην ιστορία των επιστημών, οι σπουδαίοι. Ότι γράφουν και αυτοί. Σπουδαία επιτεύγματα. Στο έψιλον, σύμφωνα με τα κείμενα 1 και 2, τόσο η αναγνωστική όσο και η συγγραφική δραστηριότητα παρηγορούν τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το σωστό και μπορούσαν και από τα δύο κείμενα να βρουν. Στο πρώτο κείμενο τέτοια κείμενα μέχρι γιατρεύουν την ψυχή, ήταν στο τέλος, στην τελευταία παράγραφο. Επίσης και στο δεύτερο, στην τελευταία παράγραφο, ίσως το γράφιν, συνειδητό ή όχι, εκούσιο ή ακούσιο, φανερό ή κρυφό, αποτελεί την έσχατη ακραία παρηγοριά για τη θνητότητα που τους πολιορκεί και που τελικά τους καταβάλει. Ως εδώ πέρα έχουμε τις γνωστές ερωτήσεις. Από εδώ και πέρα αλλάζει η φιλοσοφία των ερωτήσεων από ό,τι παρατηρούμε σε σχέση και με το προηγούμενο σύστημα που είδαμε πάλι σήμερα και ερωτούν. Β2α, ο σκοπός του συγγραφέα του κειμένου 1 είναι να ευαισθητοποιήσει στο ζήτημα της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Πώς το επιτυγχάνει? Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας αναφέροντας από το κείμενο 2 σημεία στίξης και 2 σχήματα λόγου. Να προσδιορίσετε για το καθένα τη λειτουργία του. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν στο Β2α και νοηματικά να απαντήσουμε, αλλά και συγκεκριμένα με αυτά που ζητάει, ότι ο συγγραφέας του κειμένου 1 επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες αναφορικά με τη λογοτεχνική ανάγνωση.
Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια δημιουργική ενασχόληση που συνδέεται με την έννοια της ελευθερίας και της ιερότητας, αμόλυντη που λέει, και οδηγεί στην ψυχική ανάταση. Προκειμένου να επιτύχει αυτή την ευαισθητοποίηση, χρησιμοποιεί σημεία στίξης και σχήματα λόγου. Ένα σημείο στίξης είναι τα εισαγωγικά. Για παράδειγμα, το ανέβασα πυρετό. Τα οποία προσδίδουν μεταφορική διάσταση στη φράση με την έννοια ότι αποδίδεται το μη πραγματικό. Ο συγγραφέας στην περίοδο της εφηβείας του, επιθυμώντας να παραμείνει στο σπίτι του για να ολοκληρώσει το βιβλίο του Ζολά «Ανθρώπινο κτίνος», πάλι με εισαγωγικά, προσποιήθηκε ότι ανέβασε πυρετό. Τόση ήταν η λαχτάρα του να διαβάσει βιβλίο. Άρα αποτυπώνει τη συναισθηματική του μέθεξη. Άλλο ένα σημείο στίξης, το οποίο χρησιμοποιείται με σκοπό την ευαισθητοποίηση των αναγνωστών, σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνική ανάλυση, είναι η διπλή παύλα, που πλαισιώνει τη φράση «τι ηρωνία», που έχει και θαυμαστικό βέβαια, απομονώνοντάς την. Πρόκειται για ένα σχόλιο που κάνει ο συγγραφέας, το οποίο θεωρεί σημαντικό και όχι δευτερεύον. Αυτή είναι η χρήση της διπλής παύλας, ώστε να το κλείσει σε παρένθεση. Αν η συγκεκριμένη φράση ήταν σε κόμματα ενδεχομένως να δημιουργούσε πρόβλημα στα παιδιά, δεν ήταν όμως. Έπρεπε να γράψουν και ένα σχολιασμό για τα σχήματα λόγου και τα δύο που υπάρχουν παρακάτω, ότι προσδίδουν ζωντάνια μεσότα παραστατικότητα και κάνουν την αφήγηση γλαφυρή, επιτρέποντας τον αναγνώστη να μετέχει περισσότερο συναισθηματικά στην ανάγνωση του κειμένου, άρα και να ευαισθητοποιηθεί. Ένα από τα σχήματα λόγου, εδώ θα προτείνουμε τρία. Δύο έπρεπε να γράψουν τα παιδιά, απλά λοιπόν ήταν η μεταφορά, θα μεταμορφώσουν τις ψυχές μας, που με τη χρήση της ο συγγραφέας επιδιώκει να αναδείξει τη μορφωτική δύναμη της λογοτεχνίας. Η λογοτεχνία υποστηρίζει ότι διαθέτει τη δύναμη να αλλάξει τους ανθρώπους προς το καλύτερο, αναβαθμίζοντάς τους ηθικά και ψυχικά. Με αυτή τη μεταφορά επιδιώκει τη συναισθηματική προσέγγιση με τους αναγνώστες, βοηθώντας τους να νιώσουν την αναγεννητική δράση της λογοτεχνίας. Ένα δεύτερο σχήμα λόγου που θα μπορούσαν τα παιδιά να βρουν, ή ώστε να διαγείρει συναισθηματικά τους αναγνώστες ο συγγραφέας, πείθοντάς τους για την αξία της λογοτεχνικής ανάγνωσης, είναι το ασύνδετο σχήμα. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου, από το γιατί μέχρι ψυχές μας. Με τη χρήση του ασύνδετου, ο συγγραφέας προσδίδει ένταση και έμφαση στο λόγο, χρωματίζοντας συναισθηματικά το κείμενο και προσδίδοντας έντονη ζωντάνια. Άλλο ένα που θα μπορούσαν τα παιδιά να βρουν, αντί για τα ένα από τα δύο τα προηγούμενα, ένα επιπλέον σχήμα λόγου που ξεδιπλώνει με παραστατικότητα και ζωντάνια τη στάση του συγγραφέα απέναντι στη λογοτεχνική ανάγνωση, στάση την οποία επιδιώκει να μεταλαμπαδεύσει τον αναγνώστη, είναι η προσωποποίηση. Η λογοτεχνία είναι αμόλυντη ή γιατρεύουν την ψυχή, που λέει. Ο συγγραφέας θεωρεί τη λογοτεχνία ιερή και άσπηλη, με θεραπευτικές ιδιότητες που επικεντρώνονται στην ψυχή του αναγνώστη. Αμέσως μετά είχαμε το υποερώτημα Β2Β. Πιο σύντομο αυτό. Ποια είναι η επικοινωνιακή λειτουργία του ερωτήματος στην πέμπτη παράγραφο του κειμένου 2. Γιατί μέχρι τον εαυτό του. Με το συγκεκριμένο ερώτημα, ένα συχνό σημείο στίξης, σχετικά με το ποιος μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο όσοι γράφουν επιμένουν να γράφουν από τη στιγμή που όλοι και όλα κάποτε θα χαθούν, ο συγγραφέας, ανοίγοντας ένα υποθετικό διάλογο με τον αναγνώστη, έχει στόχο να τον προβληματίσει, να τον κινητοποιήσει, να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του και να τον ευαισθητοποιήσει για την αξία του γράφην, πριν καταθέσει ο ίδιος τη δική του απάντηση. Μέσω του ερωτήματος αποκτά ο λόγος ζωντάνια μεσότητα παραστατικότητα και το ύφος γίνεται πιο οικείο και φιλικό, μπορούμε να πούμε. Στο Β3 τώρα, άλλη μία νοηματική ερώτηση. Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της τρίτης παραγράφου του κειμένου 2, πλάσματα έως γράφων, να εξηγήσετε πώς ο άνθρωπος, κατά το συγγραφέα, κερδίζει τη μάχη με τον χρόνο. Και θα μπορούσαν τα παιδιά νοηματικά να σχολιάσουν ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο της τρίτης παραγράφου του κειμένου 2, ο άνθρωπος νικάει τον χρόνο μέσω της υστεροφημίας του, του σημαντικού έργου που αφήνει πίσω του, αλλά και σημαντικών πράξεων που τον ξεχωρίζουν και μέσω των οποίων μένει αξέχαστος ακόμα και στο οικείο του. Επιπλέον, διαμέσου της ιστορίας, ήρωες, λαμπροί επιστήμονες, άγιοι και συγγραφείς αφήνουν παρακαταθήκη το έργο τους στις επόμενες γενιές, νικώντας το χρόνο και το τρωτό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης. Λοιπόν, σε σύντομη απάντηση και αυτή, και πάμε στη λογοτεχνία που για πρώτη φορά τα παιδιά μας εξετάστηκαν φέτος, ένα πάρα πολύ όμορφο ποίημα του κυρίου Τίτου Πατρίκιου, το οποίο σχετιζόταν με την ποίηση. Και αυτή ήταν και η ερώτηση, με κάποιες τεχνικές βέβαια που χρειαζόταν να απαντήσουν τα παιδιά ως κειμενικοί δείκτες. Ποιο είναι το θέμα του ποίηματος κατά τη γνώμη σας, ποιο ρόλο έχει η ποίηση στην προσωπική σας ζωή, να απαντήσετε αξιοποιώντας τρεις κειμενικούς δείκτες. Το ποίημα του Τίτου Πατρίκιου που δόθηκε είναι ένα νεωτερικό ποίημα ποιητικής της όρημης συγγραφικής του περίοδου, στη μοντέρνα ποίηση λοιπόν, ανήκει στην ποιητική συλλογή «Σε βρίσκει η ποίηση», τίτλος που λειτουργεί προειδεαστικά για το θέμα του συγκεκριμένου ποίηματος. Συγκεκριμένα, θέμα του ποίηματος φαίνεται πως είναι ο σημαντικός ρόλος που επιτελεί η τέχνη και ειδικότερα η ποίηση
σε κάθε ανθρώπινη περίσταση, τόσο για τον ίδιο τον δημιουργό, όσο και για τον αναγνώστη. Σε μια προσπάθεια αναστοχασμού και ενδοσκόπησης του ίδιου, του ποιητικού υποκειμένου και ταυτόχρονης άμεσης επικοινωνίας με τον αναγνώστη, επιλέγει β' ενικό ρηματικό πρόσωπο, αναρωτιέσαι αντικρίζεις. Λειτουργεί λοιπόν ως φορέας εμπειριών, προβάλλοντας τη θέση του πως η ποιήση βρίσκεται πάντα παντού και απρόσμενα για κάθε άνθρωπο, χωρίς προϋποθέσεις και αποκλεισμούς. Ο πολύτροπος αυτός τρόπος της ποιήσης αναδεικνύεται μέσα από διαδοχικές εικόνες και αντιθέσεις. Ενδεικτικά, η ποιήση απαντάται. Η ποιήση απαντάται σε τυχαία γεγονότα, σε αναβολές, απογοητεύσεις, σε πρωτοφανέρωτες αλλά και συνηθισμένες εμπειρίες, εκεί μέχρι περάσεις, σε πράγματα σοβαρά ή ανόητα, σε προσχεδιασμένες ενέργειες που άλλες δεν σου βγήκαν και άλλες βγήκαν διαφορετικά. Οι παραπάνω εικόνες δοσμένες και με λεξιλόγιο καθημερινό και πεζολογικό τρόπο καταγράφονται μέσα από, ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο αναφορικών προτάσεων που μπορούσαν να αναφέρουν, και με αυτόν τον τρόπο το ποιητικό υποκείμενο καταφέρει να καταδείξει πως η ποιήση αγγίζει κάθε πτυχή της ανθρώπινης καθημερινότητας. Στην ποιήση όμως αποδίδεται και μια μαγική διάσταση εκτός της καθημερινότητας, όταν για έμφαση στην τελευταία εικόνα του ποίηματος συνδέεται με πραγματοποίηση όσων μόνο τα ονειρεύτηκες. Η εικόνα που συνοδεύεται και από αποσιωπητικά, το μόνο σημείο στίξης στη συνεχόμενη εκφορά του λόγου, αποτυπώνοντας την αναμονή και τον προβληματισμό του αναγνώστη και επιτυγχάνοντας την ομαλή μετάβαση στον καταληκτικό στίχο. Αυτός απομονώνεται από τον κορμό του ποίηματος και, επαναλαμβάνοντας τον τίτλο της συλλογής, συμπληρώνει και ξεκλειδώνει το περιεχόμενο όλων των εικόνων που προηγήθηκαν, κάνοντας ευδιάκριτο πως η ποίηση συντροφεύει κάθε ανθρώπινη πράξη. Και αυτό ισχύει διαχρονικά, όπως φανερώνει και η χρήση του Ενεστώτα σε βρίσκει. Σχετικά τώρα με το ρόλο που μπορεί να έχει ποιήση στη ζωή του κάθε ανθρώπου, η απάντηση είναι προσωπική, υποκειμενική. Σαφώς καλύτερα θα ήταν τα παιδιά να απαντήσουν ότι έχουν μια καλή σχέση με την λογοτεχνία και με την ποιήση γενικότερα. Γιατί ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους δρά ως αποφόρτηση, ευκαιρία προβληματισμού, αναζήτηση της βαθύτερης ουσίας της ανθρώπινης ύπαρξης, έμπνευση, πνευματική, αισθητική απόλαυση και πολλά άλλα. Παρ' όλα αυτά, ο ρόλος της συνήθως απαξιώνεται σήμερα, καθώς στην αντίληψη των περισσότερων η ποιήση δεν προσφέρει χρηστικές και πρακτικές λύσεις, μόνο οι πρακτικές λύσεις προϋποθέτουν το όνειρο. Οπότε αυτό θα μπορούσαν τα παιδιά να το δικαιολογήσουν κατά βούληση και κατά σκέψη δική τους. Mm. Όμως καλό θα ήταν να πούν ότι έχουν σχέση με την ποιήση. Λοιπόν, και φτάνουμε στην έκθεση, η οποία έκθεση στην εκφώνησή της έλεγε: ποια είναι η σχέση σας με την ανάγνωση βιβλίων και ποιος ο ρόλος στη γενικότερη διαχείριση του προσωπικού σας χρόνου. Με αφόρμηση από τα κείμενα 1 και 2, αποφασίζετε να καταθέσετε την προσωπική σας εμπειρία στο ιστολόγιο του σχολείου σας, να δικαιολογήσετε την όποια επιλογή σας. Λοιπόν, το ιστολόγιο είχε να κάνει με άρθρο. Όταν κάτι δημοσιεύουμε, είναι άρθρο, ξεκάθαρα λοιπόν. Οπότε τα παιδιά θα έπρεπε να τοποθετήσουν ένα τίτλο στην έναρξη της έκθεσής τους. Ως προς τον πρόλογο, καλό θα ήταν να πάρουν αφορμή και από τα δύο κείμενα, έτσι ώστε να πούνε ότι και τόσο η ανάγνωση όσο και η γραφή είναι κάτι, κάτι με τα οποία είναι και εξοικειωμένα τα παιδιά στην καθημερινότητά τους. Θα μπορούσαν να απαντήσουν με δύο τρόπους. Ότι είναι εξοικειωμένα με την ανάγνωση βιβλίων, και υπάρχει και μια δεύτερη εκδοχή, το να μην είναι εξοικειωμένα. Εμείς θα κρατήσουμε την πρώτη ως σωστή ναι, και πρόταση. Λοιπόν, στο πρώτο ερώτημα, λοιπόν, πρώτη εκδοχή, συστηματική ενασχόληση με την ανάγνωση, θα μπορούσαν να πούν ότι ασχολούνται και τι τους προσφέρει. Υλικό από τα κείμενα θα μπορούσαν να αντλήσουν δημιουργική ενασχόληση με την ανάγνωση, εσωτερική απομόνωση από επιλογή και όχι από καταναγκασμό, ότι ξανασυνδέεται ο έφηβος με τα παιδικά του χρόνια και του ξυπνούν αναμνήσεις, αθωότητα, τρυφερότητα, σιγουριά, συνομιλία με τους συγγραφείς με υπερβατικό τρόπο. Η λογοτεχνία ότι προσφέρει θαυματουργή ίαση σε προβλήματα ενδεχομένως και προβληματισμούς, ότι παρασυρώμαστε στον κόσμο της μυθοπλασίας, ότι μεταμορφώνει ψυχικά και οπλίζει με κουράγιο, και ότι η ανάγνωση περιφρουρεί και διατηρεί γραφές και πνευματικά δημιουργήματα. Θα μπορούσαν να πούν επίσης ότι αποτελεί σημαντική πηγή γνώσεων και ιδεών, ότι ενισχύουν τη συλλογιστική ικανότητα του ατόμου, αποτελεί ιδανική μορφή ψυχαγωγίας και φαντασίας σαφώς, εμπλουτίζει τις γλωσσικές και εκφραστικές δυνατότητες του ατόμου, ότι συλλέγει εμπειρίες αναγνωστικές, σταδιακή πνευματική εξέλιξη, ταυτίζεται με ήρωες και υπάρχει συναισθηματικός εμπλουτισμός, ενίσχυση προβληματισμών
προς την αυτογνωσία. Στο δεύτερο ερώτημα, τώρα πώς το διαχειρίζονται το διάβασμα σε σχέση με τον ελεύθερό τους χρόνο, θα μπορούσαν να απαντήσουν και ρεαλιστικά ότι υπάρχει έτσι, μικρός ελεύθερος χρόνος, ιδίως στην τρίτη ηλικίου, και ότι με μια διαχείριση, με ένα σωστό, μια σωστή διαχείριση του χρόνου, ώστε να εξασφαλίζουμε έστω λίγο διάστημα για ανάγνωση, αφού αποτελεί στοιχείο της καθημερινότητάς τους. Επίσης, ότι μπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις ώρες, τις μέρες και τις νύχτες για να διαβάσουν. Ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή ασυνέπεια με τις άλλες υποχρεώσεις, αλλά αξίζει τον κόπο. Και ενδεχομένως η αποκλειστική διάθεση του ελεύθερου χρόνου στην ανάγνωση βιβλίων να πούνε και οι ίδιοι τι τους έχει προσφέρει ως τώρα. Αν ένα παιδί επέλεγε την αποχή από την ανάγνωση, θα μπορούσε να αναφέρει ότι η εποχή λόγω των γρήγορων ρυθμών δεν προσφέρει το χρόνο για ενασχόληση με πνευματικές δραστηριότητες. Ενδεχομένως θα μπορούσε να πει ότι υπάρχει μια απομόνωση και ότι δεν μπορεί να δει τι του προσφέρει το βιβλίο. Τα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα επικοινωνίας ως εχθροί της ανάγνωσης και του βιβλίου, και ότι το μάθημα της λογοτεχνίας που μπήκε φέτος ενδεχομένως να δρά στα παιδιά ως κάτι αποθητικό, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με την καθημερινότητα του σχολείου. Γι' αυτό το λόγο ίσως να μην θέλανε να διαβάζουν εκτός. Κάποιοι παιδιά ίσως να μπήκανε στο πειρασμό να απαντήσουν σε αυτό. Ναι, γιατί πιθανώς και τα δύο είναι αποδεκτά. Απλά στο πρώτο μπορούσες να αναφέρεις πιο πολλά στοιχεία και να είναι τεκμηριωμένη απάντηση. Ακριβώς. Και στο τέλος, καλό θα ήταν στον επίλογο να προτρέψουν τους συμμαθητές τους να στραφούν προς το βιβλίο, εφόσον αντιληφθούν την αξία και τον καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικότητων. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, δύο ερωτήσεις. Ήταν παλιό και νέο σύστημα, μάλιστα. Σωστά. Άρα σημαίνει ότι η προηγούμενη χρονιά, απόφοιτη, έδωσαν με κάποιον άλλο τρόπο. Ακριβώς, με το προηγούμενο σύστημα, το οποίο δεν είχε λογοτεχνία μέσα, πάλι για την ανάγνωση, πολύ κοντινό θέμα, με αρκετά θέματα, όλα όμως σχετίζονταν με γνωστά θέματα, ήταν παραπάνω σε σχέση με τα παιδιά. Και η έκθεσή τους ήταν μία ομιλία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ομιλία για την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου, σε τι συμβάλλει το βιβλίο στην προσωπικότητα των νέων και με ποιες δράσεις θα μπορεί αυτό να προωθηθεί περαιτέρω. Ναι. Και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε και ακούσαμε, δυσκόλεψαν τα παιδιά? Σε κάποια σημεία, επειδή ήταν κάποιες ερωτήσεις αρκετά νοηματικές και έχουν συνηθίσει τα παιδιά ένα συγκεκριμένο τρόπο απάντησης, νομίζω ότι προβληματίστηκαν. Δεν δυσκολεύτηκαν, γιατί και ο χρόνος θα τους έφτανε. Πάρα πολύ άνετα. Ναι. Αυτό νομίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Μακάρι. Με ψυχραιμία. Μακάρι. Το ευχόμαστε για όλους. Και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.